Ανησήμερον υπούμε. Ο πατέρας Νικόλαος έχασε τον στόχο του και αντί να γιάσει τα ύδατα στο κονταξοπούλιο αθλητικό κέντρο του Δήμου Ωραίο Καστρού, είπε να φωτίσει απευθείας τους πιστούς. Αυτό ποντιακό ανέκδοτο είναι. Να το λέτε. Με τη δεύτερη όμως το πέτυχε. Στα νερά της πισίνας έπεσαν ένα μικρό κοριτσάκι και ένας νεαρός, οι οποίοι έπιασαν μαζί το σταυρό. Και όταν το παρέδωσαν στα χέρια του ιερέα, εκείνος αντέδρασε με περίσσιο χιούμορ. Η ρήψη η πρώτη του σταυρού ήταν αφιερωμένη στην Ένωση Ποντίων, Ωραιοκάστρου και Φίλων. Έτσι, είναι ποντιακό ανέκδοτο. Εσείς ξέρετε τώρα, στο YouTube και τα λοιπά, να κάνουν και τα like εκεί. Ξέρετε εσείς τώρα, τη δουλειά σας. Αντί για τον σταυρό, πέταξε αγιασμό στα ύδατα ο ιερέας στα Ιωάννινα με αποτέλεσμα να πέσουν αδίκως στη λίμνη οι πιστοί που παραπλανήθηκαν. Κολυμπούσαν, αλλά σταυρό δεν έβρισκαν. Μέχρι που ήρθε η αποκάλυψη για το λάθος από τον ιερέα. Οι πιστοί στο κεντρικό λιμάνι της Ρόδου βουτούν στη θάλασσα για να πιάσουν το σταυρό αφού το «Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου σου Κύριε» έχει ήδη ποθεί. Ο ιερέας όμως τους κοιτάζει και γελάει, κρατώντας ακόμη το σταυρό στα χέρια του. Ο γνωστός για τα πειράγματά του κληρικός αφήνει τους κολυμβητές να πλησιάσουν κοντά του και πετάει το σταυρό τελικά από την αντίθετη πλευρά. Έγινε ο αγιασμός των υδάτων στη Λάρισα με τα μέλη της Ναυταθλητικής Ένωσης να πέφτουν στα παγωμένα νερά για να πιάσουν το σταυρό. Ο αθλητής Γιώργος Φασούλα συγκλώνησε όταν δήλωσε ότι εμείς πέφτουμε στα παγωμένα νερά για ευλογία και φώτιση και κάποιοι συνανθρωποί μας για το όνειρο μιας καλύτερης ζωής. Στα παγωμένα νερά του Αχέροντα, με θερμοκρασία στους 8 βαθμούς Κελσίου, βούτηξαν 3 νέοι για να πιάσουν το σταυρό, ο οποίος ήταν δεμένος με κορδέλα για να μην παρασυρθεί από τα ρεύματα του ποταμού. Θέλουμε να δείξουμε και λίγο ότι το ποτάμι είναι ανοιχτό όλες τις εποχές του χρόνου, όχι μόνο το καλοκαίρι. Είναι ωραίο που μαζεύεται λίγος κόσμος τώρα εδώ, ακόμα και με τόσο κρύο στο ποτάμι. Και μετά τη δοξολογία είχε κλαρίνα, όπως απαιτεί το έθιμο στην Ήπειρο. Στο Λαγκαδά τα πράγματα λίγο μπερδεύτηκαν μεταξύ του εθίμου και των αγώνων, καθώς ο βουλευτής της Ένωσης Κεντρών, Αριστίδης Φωκάς, έπεσε κατά τον αγιασμό των υδάτων στην πισίνα για να πιάσει το σταυρό, στην πορεία όμως ξεχάστηκε. Προσπέρασε το σταυρό και συνέχισε με σκοπό να φτάσει πρώτος στον ιερέα. Ήμουνα πραγματικά πάρα πολύ γρήγορος, πιο γρήγορος από όλους. Τον πέρασα το σταυρό και τον έπιασε ο επόμενος από μένα. του χρόνου. Και αγιάσα τα ύδατα, Κέφια είχε και ο Μητροπολίτης στην Άουσα, ο οποίος έβαλε τους πιστούς σε τάξη. Και αφού απομακρύνθηκαν όσο ήθελε, μόνο τότε πέταξε το σταυρό. Αμέσως μετά, και όπως το έθιμο απαιτεί, μπήκαν στο ποτάμι τα άλογα και τα μέλη του Ιππικού Συλλόγου Νάουσας για τον καθαγιασμό των αλόγων. Με ευλάβεια, όλοι οι καβαλάριδες προσκύνησαν το σταυρό.